να καλησπερίσουμε σε αυτό το σημείο τον κύριο Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο, σύμβουλο στρατηγικής. Κύριε Λαμπρόπουλε, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη σύνδεση. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, βγήκε μία ανάφτεξη η οποία αφορά περιοχή πολύ πιο κοντά στο Καστελόριζο, σε χειρότερο σημείο δηλαδή από αυτό που είχε δεσμεύσει τον περασμένο Αύγουστο. Το μείζον εδώ ξεκινώντας είναι γιατί ο Ερντογάν ξαναστέλνει το Roots Race στο Καστελόριζο. Διότι εδώ, και με διαψεύδετε αν κάνω λάθος, μιλάμε για μια ευθεία αμφισβήτηση σε ό,τι αφορά την επέκταση στα 12 μίλια. Ναι, κοιτάξτε, το κάνει ακριβώς γι' αυτό, αλλά είναι συνεπία και μια υβριδικής προσέγγισης την οποία έχει υιοθετήσει η Τουρκία από το 2016 και μετά, που αφορά, αυτή η υβριδική προσέγγιση αφορά ένα ενιαίο γεωπολιτικό πεδίο και ένα ενιαίο χώρο επιχειρήσεων και διαπραγματεύσεων, με σκοπό να διατηρεί μια πίεση και μια ένταση σταθερή στο κράτος στόχο, στον αντίπαλό του δηλαδή, προκειμένου εμάς και την Κύπρο, ουσιαστικά θέτοντάς μας υπό τη δαμόκλειο σπάθη επιθετικών ενεργειών, να μας σύρει σε ένα πλαίσιο διαπραγμάτευσης το οποίο επιθυμεί αυτός. Μόνο που εδώ αμφισβητεί ευθέως την κυριαρχία μας, έτσι δεν είναι? Δεν είναι μόνο ότι αμφισβητεί ευθέως τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Είναι γεγονός ότι πλέον η τουρκική απειλή μπορεί να ερμηνεύεται ως εκτεταμένη ή ευρεία. Γιατί έχει ένα ευρύ γεωγραφικό, εκτείνεται σε ένα ευρύ γεωγραφικό μέτωπο. Διαρκώς προστίθενται νέα κομμάτια στην ατζέντα, στην αναθεωρητική ατζέντα της Τουρκίας. Και θα σας έλεγα λοιπόν ότι πρόκειται για μια απόπειρα της Τουρκίας βάσει των αυξημένων συντελεστών ισχύως τις οποίες έχει έχει αυξήσει τα τελευταία 15 χρόνια, αποσκοπεί στο να αλλάξει το περιφερειακό status quo. Να σας ρωτήσω κάτι ως προς τη χρονική συγκυρία. Έχει τη δική της εξήγηση, με την έννοια ότι βρισκόμαστε λίγα 24 ώρα πριν τη Σύνοδο Κορυφής. Επίσης, από τις 22 Οκτωβρίου και μετά, που ουδής μπορεί να προβλέψει τι θα ακολουθήσει, αν υποθέσουμε ότι φεύγει το Roots Race και η Τουρκία ανακοινώσει ότι προχωράμε σε διερευνητικές, τι γίνεται, όλα καλά? Κοιτάξτε, αυτή η συγκυρία εξυπηρετεί την Τουρκία για τον εξής λόγο. Υπάρχει ένα διεθνές περιβάλλον το οποίο είναι ασταθές. Υπάρχει ο ευρωατλαντικός χώρος, ο οποίος παράσεται, ειδικά στο κύριο κομμάτι του, στις ΗΠΑ, από έναν άτυπο εμφύλιο εσωτερικά. Η Ευρώπη έχει αποδείξει ότι ουσιαστικά δεν έχει υιοθετήσει ένα πλέγμα κυρώσεων έναντι της Άγκυρας και ουσιαστικά κινείται σε ένα πλαίσιο διπλωματικό μόνο, έχοντας αφήσει ατιμόρυτη την Άγκυρα σε οποιαδήποτε παραβατική ενέργεια πράττει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό το πλαίσιο ευνοεί τον Ερντογάν και θέλει να το εκμεταλλευτεί εν ώψη της Συνόδου το Δεκέμβριο, αλλά στο να μπορέσει να θέσει καλύτερα τους όρους του στη διαπραγματευτική σκακέρα. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Αν οι Ευρωπαίοι έχουν συνειδητοποιήσει επιτέλους ότι η πολιτική του κατευνασμού δεν έχει κανένα απολύτως αποτέλεσμα και αν τελικά είναι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να αναλάβει δράση για να μην αφήνει με τις πρωτοβουλίες αποκλειστικά στην Γερμανία και στην Γαλλία, αλλά να εμφανιστεί εν συνόλο με μια κοινή φωνή απέναντι στην Τουρκία και να δημιουργήσει τις βάσεις, μια κοινή εξωτερική πολιτική τέτοιος πάντων, την οποία διατυμπανίζει τόσο πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να την έχει υλοποιήσει. Θα σας έλεγα να μην τρέφουμε αυταπάτες. Δεν υπάρχει περίπτωση η Ευρώπη να εμφανιστεί ως μια ενιαία φωνή για το θέμα της Τουρκίας. Υπάρχουν πάρα πολλά συμφέροντα. Εγώ θα έλεγα ότι κάθε χώρα ευρωπαϊκή αντιλαμβάνεται αλλιώς την Τουρκία και δεν την αντιλαμβάνεται ως ευθεία απειλή όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς. Και αυτό θα πρέπει να το δούμε, θα πρέπει να το έχουμε αναγνώσει, γιατί προσδοκούμε από χώρες όπως είναι το Βέλγιο, η Ολλανδία λόγου χάρη ή οι βόρειες χώρες να αντιλαμβάνονται την Τουρκία ως απειλή όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή η συναντήληψη. Καταλαβαίνετε και η Γερμανία η ίδια που δίνει μια έμφαση στην οικονομική διάσταση της εξωτερικής πολιτικής αντιλαμβάνεται την Τουρκία ως ένα συμπληρωματικό οικονομικό χώρο, γεωοικονομικό χώρο. Δεν την αντιλαμβάνεται ως απειλή. Και αυτό γιατί
μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία ανήκει στο ΝΑΤΟ. Σε αυτό το ΝΑΤΟ το οποίο ο Μακρόν το έχει χαρακτηρίσει κεφαλικά νεκρό, αλλά δεν πάβει να είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός του ΝΑΤΟ, να έχει συγκεκριμένα ερίσματα χρόνων, δεκαετιών εντός ΝΑΤΟ. Αυτά δεν εξαλείφονται από τη μία μέρα στην άλλη και κυρίως όχι χωρίς την κεντρική κατεύθυνση του κυρίως παίκτη που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και μια που αναφέρατε το θέμα του ΝΑΤΟ, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι αποτελεί και προσωπική του Στόλτεμπεργκ αυτή η ιστορία, έτσι δεν είναι? Ο οποίος εκφράζει προς τα έξω το ΝΑΤΟ, διπλωματικά τουλάχιστον. Ναι, είναι ξεκάθαρο. Κοιτάξτε, στο ΝΑΤΟ υπάρχει τήρηση ίσων αποστάσεων. Δεν θέλουν σε καμία περίπτωση το ζήτημα Ελλάδας-Τουρκίας και η αντιπαράθεση Ελλάδας-Τουρκίας ουσιαστικά τους δημιουργεί ένα επιπρόσθετο πονοκέφαλο, ένα επιπρόσθετο πρόβλημα. Και διαρκώς προτιμούν να κρατάνε ήπιους τόνους, να ίσες αποστάσεις μεταξύ θήτη και θύματος, μεταξύ επιτιθέμενου και αμυνόμενου. Δεν έχουμε κάνει κι εμείς αυτά που έπρεπε να έχουμε κάνει εντός ΝΑΤΟ τα προηγούμενα χρόνια και τώρα ξαφνικά τρέχουμε να μπαλώσουμε τρύπες και να κλείσουμε κενά υποκαθιστώντας ένα στρατηγικό σχεδιασμό δεκαετιών, ενώ αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι τρέχουσα και κρίσιμη. Δηλαδή μονίμως κινούμαστε σε μια λογική βροντερού παρόντος και δεν κινούμαστε σε μια λογική πρόληψης. Ατού στα χέρια μας, ωστόσο, έχουμε και σε νομικό και σε διπλωματικό επίπεδο ή τα έχουμε καταθέσει όλα αμαχητή? Έχουμε ένα πολύ μεγάλο οπλοστάσιο και μια εργαλειοθήκη που μπορούμε να κινηθούμε, αλλά θα πρέπει να έχουμε και την κατάλληλη νοοτροπία και την κατάλληλη στρατηγική κουλτούρα για να κινηθούμε πιο επιθετικά στη σκακέρα. Αυτή τη στιγμή επαφιέμεθα στη μεταφορά των βαρών σε τρίτες χώρες και κυρίως στη γερμανική πρωτοβουλία. Αυτό δεν μας έχει αποδώσει. Το μόνο που μας έχει αποδώσει είναι η εξαγορά ενός μικρού χρονικού διαστήματος, το οποίο όμως επί της ουσίας έχει δώσει και στην Τουρκία έναν αντίστοιχο χρόνο. Δηλαδή είναι σίγουρα ανεπαρκές το πλαίσιο στο οποίο κινούμαστε και θα πρέπει να αλλάξουμε ρότα πριν να είναι αργά, με την έννοια ότι πριν δρομολογηθούν εξελίξεις που πλέον μπορούν να φύγουν από κάθε έλεγχο. Πάντως, μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να κάμπτεται από την επικείμενη σύνοδο κορυφής και μην το πάμε πολύ μακριά. Ας αφήσουμε το Δεκέμβρη, ας πάμε λίγα 24 ώρα παρακάτω. Ναι, κοιτάξτε, είναι σαφές ότι η Τουρκία θεωρεί την Ευρωπαϊκή Ένωση ως μια ήπια δύναμη, γεωοικονομική δύναμη κυρίως, ως ένα δυνητικό εταίρο που θέλει να μιλάει με επίσης όρις, αγνοώντας πλήρως τα δύο κράτη-μέλη, εμάς και την Κύπρο. Εμάς μας θεωρεί, όπως είχε χαρακτηρίσει ο Νταβούτογλου, πυγμάχους ελαφρών βαρών. Ουσιαστικά δηλαδή, τι κάνει η Τουρκία? Μιλάει απευθείας με την γερμανική πλευρά, αγνοώντας, και γι' αυτό κιόλας και αν το δείτε αντιδρά υπερβολικά και με περισσή αγωνία, στις όποιες πρωτοβουλίες της ελληνικής πλευράς και στις όποιες πρωτοβουλίες και της Γαλλίας. Όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και της Γαλλίας. Ουσιαστικά δηλαδή η Τουρκία έχει απαξιώσει πλήρως την Ευρωπαϊκή Ένωση ως γεωπολιτικό δρόντα και σε αυτό το πλαίσιο κινείται και τόσο με τέτοια αλαζονία και με τέτοια άγνοια κινδύνου, θα σας έλεγα. Οι διατυπώσεις περιζωτικού χώρου διαστόματος Ερντογάν, μήπως μας πάνε λίγο πίσω την περίοδο του Μεσοπολέμου, κύριε Λαμπρόπουλε, μας θυμίζει, μας παραπέμπει κάπου αλλού? Ξεκάθαρα. Κοιτάξτε, το Lebensraum, ο ζωτικός χώρος, που ήταν μια εθνικοσοσιαλιστική αντίληψη, κατέληξε να είναι μια εθνικοσοσιαλιστική αντίληψη βασισμένη πάνω στα έργα των Ράτσελ και Χάουσχόφερ, είναι ξεκάθαρο ότι ο ίδιος ο Νταβούτογλου έχει υιοθετήσει παρόμοια ρητορική και το καθεστώς Ερντογάν μετά το 2016 έχει ενστερνιστεί πλήρως αυτή την άποψη. Άλλωστε και ο ίδιος ο Κεμάλ, για να μην βγάζουμε απ' έξω την αντιπολίτευση την τουρκική, η οποία υιοθετεί απολύτως αυτή την αντίληψη περιζωτικού χώρου και γεωπολιτικού δυναμικού. Οπότε δεν πρέπει απλά να μας εκπλήσει. Εγώ θα σας έλεγα ότι η Τουρκία έχει αρχίσει να καθίσταται μια πλήρως αναθεωρητική χώρα με τα αυτοκρατορικά ιδεώδη, με μια νεοοθωμανική αντίληψη η οποία εδράζεται στην τουρκοϊσλαμική σύνθεση και εδράζεται κιόλας και στο πρόταγμα του υπερεθνικισμού, όπως αυτό εξελίχθηκε και από την πρώιμη κεμαλική περίοδο μέχρι τις μέρες μας.